Η αποπομπή προευλημένων στελεχών στο πειθαρχικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφή του είναι οριστική και αφορά την κομματική πειθαρχία, δήλωσε στο ΣΥΓΜΑ, ανώτατο κομματικό στελεχό του ΔΙΚΟ. Το ζητούμενο τη επόμενη μέρα είναι η σύμπτυξη μετόμων των συνεργαζομένων κομμάτων που στήριξαν την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου εν μέσω μάλιστα μια ισχυρή κοινοβουλευτική συνεργασία. Και έχει αποφασιστεί όπω έχει ανακοινωθεί να συνεχιστεί η συνεργασία των κομμάτων αυτών και εντό τη Βουλή και να τεθεί και σε μια αντιβάση. Με βάση το κατηγορητήριο, τα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα παραβίασαν την ομόφωνη απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή του Δίκο για τι προεδρικέ εκλογέ και εργάστηκαν ενάντια στην υποψηφία του Προέδρου του Κόμματο. Στο μεταξύ, αποφασίστηκε η αναστολή τη συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα. Ο αναπληρωτή πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματο Μάρκο Κυπριανού αναφέρει ότι το κόμμα πρέπει να παραμείνει ενωμένο. Κανένα δεν είναι υποχρεωμένο να είναι στέλεχο, αλλά αν κάποιο θέλει να είναι στέλεχο του κόμματο, πρέπει να συμπεριφέρεται και με ανάλογο τρόπο. Και αν κάποιο νιώθει τόσο έντονα ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τι αποφάσει του κόμματο, ή μένει σπίτι του ή αποχωρεί και παίρνει τι αποφάσει που θέλει. Ε, η δική μου πρόταση θα είναι βεβαίω ότι η θέση μου μάλλον είναι ότι θα πρέπει Όλοι μαζί θα δουλέψουμε το καλό του κόμματο. Είναι παράτυπε οι αποφάσει του και αποσκοπούν στην προσπάθεια αποτροπή τη συμμετοχή όλων των μελών του δίκως σε εκλογικό συνέδριο. Ο Γιάννο Λακοτρίβη τονίσει ότι οι αρχέ τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και τη ελευθερία καταπατώνται καθημερινά από την σημερινή ηγεσία του κόμματο. Στελέχοι πάντω ζητούν όπω κάποια ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για παραπομπή στο πειθαρχικό θα πρέπει να επαναξεταστεί η συμπεριφορά του και να αποφευθεί η διαγραφή του. Ανακοίνωση εξέδωσε ο πρόεδρο Συννεδίκη Μιχάλης Γιακουμή μετά και την απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή του Δίκου να τον παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του κόμματο. Όπω αναφέρει στην ανακοίνωσή του, απορρίπτει το καταλογίζονται ενώ τονίζει πω θα συνεχίσει η μη να βρίσκεται σε επάρξη του Δήκου.